Με το δελτίο μας από τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική πυρκαγιά σε βιτιοφόρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη Γιώργο. Και να αναφέρουμε, Μάρκο, ότι αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικέ δυνάμει που βρίσκονται στο σημείο κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί ο κίνδυνο έκρηξη, καθώ έχουν καταφέρει να κόψουν τη γυμνή φλόγα από το βιντεοφόρο, το οποίο μετέφερε πάνω από 7 τόνου υγραερίου κίνηση και τυλίχθηκε στι φλόγε το μεσημέρι στο 46ο χιλιόμετρο τη Νέα Εθνική Οδού στο ρεύμα προ Κόρινθο, λίγο πριν το τούνελ τη Κακιά Σκάλα. Έχει διακοπή κυκλοφορία, όπω μπορούμε να αντιληφθούμε, λόγω του κινδύνου. Και στα δύο ρεύματα και από τον κόμβο τη Κινέτα και από τον κόμβο των Μεγάλων και στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά και στο ρεύμα προ Κόρινθο. Και είδαμε εικόνες... και τι εικόνε με τι φλόγες και του πυκνού μαύρου καπνού που αναδύονται στην περιοχή. Μιλάμε, Γιώργο Πρωτοψάλτη, κυρίε και κύριοι, για μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά σε βιτιοφόρο το οποίο, ο Γιώργο, μπορεί να εκραγεί ανα πάσα στιγμή. Αυτό είναι ο μεγάλο κίνδυνο ε, να πούμε ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο πώ μα μεταφέρουν ε, πηγέ από την πυροσβεστική είναι τα, πέ, τα πρώτα 15 λεπτά μετά ε, την ανάφλεξη ουσιαστικά τέτοιο ε, φορτίου. Από εκεί και πέρα έχει, έχουν καταφέρει όπω είπαμε να περιορίσουν την φλόγα. Όμω ε, υπάρχουν και κάποιε βαλβίδε ε, ουσιαστικά οι οποίε, ε, ανακουφυσικέ βαλβίδε πάνω σε συγκεκριμένα οχήματα ε, οι οποίε έχουν επιτρέψει ε, η μεγάλη πίεση που δημιουργείται σε τέτοιο υγροποιημένο αέριο που είναι ακόμα μεγαλύτερη ε, να φύγει από το ε, Σημείο. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικέ δυνάμει έχουν φτάσει σε μία απόσταση περίπου 50 και 60 μέτρων. Αυτή είναι η ασφαλή απόσταση για να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι 15 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα και από εκεί λοιπόν ψήχουν το βιτίο. Να αναφέρουμε επίση ότι η φωτιά ξεκίνησε ενώ ήταν εγκοινή στο όχημα μέσα από χώρο τη καμπίνα και μεταφέρθηκε στο πίσω μέρο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή όσο περνάνε τα λεπτά περιορίζεται με ένα κίνδυνο τη έκρηξη στο σημείο. Όμω αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, μέχρι να γίνει μετάγγιση. Του συγκεκριμένου φορτίου θα είναι για αρκετέ ώρε κλειστή η κυκλοφορία και πριν από λίγη ώρα, εκτό από την νέα εθνική οδό, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα μεταξύ Κινέτα, μεταξύ του κόμβου τη Κινέτα και του κόμβου των Μεγάλων. Γιατί ο κίνδυνο, όπω είπαμε, θα παραμείνει μεγάλο για αρκετή ώρα. Ναι. Γίνονται, όπω αναφέρουμε, οι προσπάθειε από τι πυροσβεστικέ δυνάμει, ούτω ώστε να περιοριστεί αυτό ο κίνδυνο κάποια έκρηξη που δυστυχώ είναι και λίγο μεγαλύτερο όταν μιλάμε για εκροποιημένο αέριο. Βέβαια. Και όπω είπε, σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, φαίνεται πω έχουν λειτουργήσει οι βαλβίδε εκτόνωση του βιτιοφόρου. Εμεί πέφτουμε στο σημείο και μόλι έχουμε ζωντανή εικόνα θα επιστρέψουμε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.